Πία Γιανακοπούλου στη τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία έκανε και μια ανάρτηση, λέει, μέα κούλπα, παιδιά, τα υπόλοιπα αναλυτικά στη Βουλή, γιατί στην ουσία επιμένει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καλημέρα, κυρία Γιανακοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παυλόπουλε, καλημέρα, κυρία Κουτροκόη, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, γιατί τα χώνετε στην κυρία Κεραμέως, γιατί τα γαλλικά, να το πω έτσι. Φανταστείτε να ήταν και καλαματιανά, κύριε Παυλόπουλε. Θα ήταν χειρότερα, λοιπόν. Θα ήταν πιο βαριά. Λοιπόν, καταρχάς, να ξεχωρίσουμε δύο ζητήματα. Ναι. Αφενός υπάρχει ένα θέμα ύφους, όπως καταλαβαίνετε, αφετέρου όμως και το πιο βασικό είναι το ζήτημα ουσίας. Είχα μια ιδιωτική συνομιλία στο κινητό μου τηλέφωνο με ένα φιλικό μου πρόσωπο. Ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, εγώ δεν το είχα καταλάβει, είναι αλήθεια, δεν το ήξερα, ακούστηκε. Καταλαβαίνετε, είχα έναν, νομίζω, ανθρώπινο, απολύτως ανθρώπινο εκνευρισμό. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Το καταλαβαίνετε αυτό, και οι βουλευτές είμαστε άνθρωποι. Το λέγαμε και νωρίτερα, μόλις... ότι κατηδίαν ο καθένας μας μιλάει όπως θέλει με τους φίλους του, με το φιλικό του περιβάλλον στο τηλέφωνο, σαφώς. Αλλά... Απλώς ήταν ο δαίμον του μικροφόνου, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά, ξέρετε. Το θέμα είναι ότι μόλις είχα πληροφορηθεί, μόλις εκείνη τη στιγμή είχα πληροφορηθεί τις νέες ρυθμίσεις της κυρίας Κεραμέως που τις είδαμε από το διαδίκτυο για το σχέδιο νόμου που θα φέρει σε λίγο καιρό και αφορά τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία, βεβαίως χωρίς κανέναν προηγούμενο διάλογο. Η κυρία Κεραμέως έχει, νομίζω, αποδείξει στην θητεία της μέχρι στιγμής ότι έχει αλλεργία στο διάλογο. Βεβαίως, και θέλω να το κάνω ξεκάθαρο, ότι αυτό το ύφος δεν με χαρακτηρίζει σε καμία περίπτωση και στη μέχρι τώρα πορεία μου, νομίζω, αυτό μπορείτε να το δείτε. Λυπάμαι γι' αυτό, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να θίξω πρόσωπα, θεσμούς, όπως σας είπα, δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω και να επιμείνω στο ζήτημα της ουσίας, ναι, γιατί αυτό, νομίζω, στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Ποιο είναι αυτό? Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το εξής. Αφενός, η κυρία Κεραμέως μας έχει αποδείξει ότι έχει, όπως σας είπα πιο πριν, δεν κάνει συνεννόηση με κανέναν και αποφασίζει μονομερώς με έναν κλειστό κύκλο για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα, ναι, παιδιά μας. Ειδικά στον τομέα της παιδείας. Συγγνώμη, θα περιμέναμε καλύτερη. Λέτε ότι η κυρία Κεραμέως έχει αλλεργία στο διάλογο. Να διορθώσουμε και άλλη μία αλλεργία για τον δαίμονα του μικροφόνου. Για τον δαίμονα, παιδιά, όχι για τον δαίμον. Για να μην κάνουμε τα ελληνικά. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι βλέποντας το περιστατικό η κυρία Κεραμέως, δεν ξέρω, κυρία Γιανακοπούλη, νομίζω ότι σας πήρε δεν θα προσέλθετε σε διάλογο άμεσα. Ναι, σας πήρε. Εγώ σας πήρε... πω το εξής. Εκτός για σας το ρεπορτάζ σας, λοιπόν. Ναι. Όχι, εγώ θα σας πω για το ρεπορτάζ σας τι έγινε, γιατί δεν το ήξεραν και δεν αναφέρθηκαν όλα στο ρεπορτάζ. Επειδή, λοιπόν, δεν μασάω τα λόγια μου, και αυτό νομίζω το έχω αποδείξει μέχρι στιγμής, είτε στα ισοκομματικά, είτε στα πράγματα εκτός του κόμματός μου και κυρίως στην αντιπολίτευση. Ναι. Η κυρία Κεραμέως προσήλθε να ψηφίσει την ώρα που ήμουν ψηφολέκτης. Και μετά από αυτό το περιστατικό. Όπου ευθέως, όταν ήρθε να ψηφίσει, της είπα για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Για ποιο λόγο στοχοποιείς και υποβαθμίζεις το μοναδικό πειραματικό σχολείο, το Μαράζλιο, ενώ έχεις ενιαίους κανόνες για όλα τα άλλα, κάνεις δυσμενή διάκριση στο καλύτερο πειραματικό αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Ναι. Η κυρία Κεραμέως μου είπε, μα μου λέει, η ρύθμιση αφορά τα ιστορικά πειραματικά. Της λέω, δεν είναι ιστορικό πειραματικό το Μαράζλιο? Της λέω, ήταν δικό σου έργο η διασύνδεση, το διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εσύ το αποτελειώνεις. Όπως καταλαβαίνετε, της είπα, δεν μου απάντησε, δεν έλαβα καμία συγκεκριμένη απάντηση και εγώ έκλεισα το διάλογό μας λέγοντάς της ότι δυστυχώς αποδεικνύει πολιτική αναξιοπιστία ξεκάθαρη. Άρα υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο. Δεύτερο, ναι. Και της τα είπα μπροστά της. Δεν λέω πράγματα από πίσω, της τα είπα μπροστά της και θα πω πολύ περισσότερα στη Βουλή, γιατί ξέρετε, στο Μαράζλιο και στα πειραματικά πηγαίνουν παιδιά λαϊκών οικογενειών. Πηγαίνουν παιδιά από το Καματερό, από τον Κολονό, από όλη την Αθήνα. Όταν λοιπόν υποβαθμίζεις συγκεκριμένα και στοχοποιείς αποκλειστικά και μόνο ένα πειραματικό, εκεί πέρα υπάρχουν λόγοι. Και η κυρία Κεραμέως πρέπει να μας εξηγήσει ποιοι λόγοι είναι αυτοί. Είναι αδεξιότητα της ιδίας, είτε υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να δώσει απαντήσεις. Παρεπιπτόντως πάντως, το πρότυπο στο Περιστέρι που μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το Περιστέρι είναι η εκλογική του περιφέρεια και το είχε υποσχεθεί προεκλογικά στην ομιλία του εκεί, ακόμη το περιμένουμε, κύριε Παυλόπουλε.
Προτιμούν λοιπόν να διαλύουν τους επιτυχημένους θεσμούς των πειραματικών και να μην κάνουν αυτό που πρέπει. Καλημέρα. Δώσατε και τις διευκρινήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο επεισόδιο μας αποκάλυψε και το διάλογο που είχε επίσημα με την κυρία. Face to face, διαζώσεις σου. Λέει εκεί που πήγε